και αν εμείς βιώνουμε κάπως όλη αυτή τη νέα πραγματικότητα του εγκλισμού, πόσο μάλλον αυτοί οι άνθρωποι. Ακριβώς, Λευτέριο. Νομίζω ότι αναδεικνύονται όλοι οι υγειονομικοί σε ήρωες έτσι της παγκόσμιας πραγματικότητας, της σύγχρονης παγκόσμιας πραγματικότητας. Ελπίζω βεβαίως, και οφείλω να το ξεκαθαρίσω και να το πω αυτό, το ότι τελικά δεν θα το ξεχάσουμε αυτό όταν θα υποχωρήσει ο φόβος, όταν θα βγούμε από αυτή την κατάσταση. Και δεδομένου το ότι ως Έλληνες ξεχνάμε εύκολα, δεν θα ξεχνάσουμε την προσφορά όλων των υγειονομικών σε αυτόν τον αγώνα, σε επίπεδο χώρας, για παράδειγμα, από τον αρχιστράτηγο Τσιόδρα μέχρι τον τελευταίο ουσιαστικά στρατευμένο σε αυτόν τον αγώνα κατά του κορονοϊού. Να ξεκινήσουμε λίγο, Νίκο, με τα αίτια επιβάρυνσης της ψυχοσύνθεσης όλων αυτών των ανθρώπων. Θα έλεγα, Λευτέρη, ότι υπάρχουν πολλά αίτια επιβάρυνσης της ψυχοσύνθεσης όλων αυτών των ανθρώπων. Το πρώτο και κλασικό αίτιο είναι ο αυξανόμενος αριθμός γενικότερα των περιστατικών, των ύποπτων περιστατικών, τα οποία καταλήγουν στα νοσοκομεία για έλεγχο. Τα οποία είναι αρκετά τα περιστατικά αυτά. Υπάρχει φόβος, υπάρχουν πολλά περιστατικά που καταλήγουν στο νοσοκομείο για έλεγχο. Δεύτερο που θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι ο αυξανόμενος αριθμός γενικότερα των επιβεβαιωμένων περιστατικών. Περιστατικών βεβαίως που πρέπει οι υγειονομικοί να τα αντιμετωπίσουν χωρίς την ύπαρξη του ατομικού πολλές φορές προστατευτικού εξοπλισμού, πράγμα το οποίο δημιουργεί και πρόσθετο άγχος. Δεν ήταν έτοιμη η υγειονομική κατάσταση της χώρας, ίσως και σε παγκόσμιο επίπεδο, το να δεχτεί μια τέτοια κατάσταση. Έτσι. Επίσης, μιλάμε για την έλλειψη της ειδικής θεραπείας. Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για τη φροντίδα των συγκεκριμένων ασθενών. Άρα, λοιπόν, υπάρχει ένα αίσθημα το ότι δεν μπορώ να βοηθήσω αρκετά τους ασθενείς. Πράγμα για το οποίο τελικά ο γιατρός ή ο νοσηλευτής τελικά ή ο υγειονομικός έχει τάξει τη ζωή του σε κάτι τέτοιο, τελικά δεν μπορεί να το κάνει πραγματικότητα. Όπως επίσης και πρέπει να υπάρχει μια διαρκή επακρύπνηση, δεδομένου το ότι οι ασθενείς ανά πάσα στιγμή κινδυνεύουν να υποτροπιάσουν με μια ευνίδια επιβάρυνση της κατάστασης υγείας τους, πράγμα το οποίο απαιτεί μια συνεχή επακρύπνηση. Τέλος, ένας χαρακτηριστικό το οποίο έχει αυτή η συγκεκριμένη πανδημία είναι η απουσία γενικότερα των συνοδών οικείων, δεν υπάρχουν συνοδοί οικεία πρόσωπα, τα οποία θα απάλασε τους γιατρούς και τους νοσηλευτές και γενικότερα όλους που βρίσκονται στον χώρο της υγείας και παλεύουν με τον κορονοϊό, γενικότερα από το συναίσθημα, ούτως ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν και σε άλλα επίπεδα ή να πάρουν πολλαπλούς ρόλους, όπως να μπορέσουν να στηρίξουν συναισθηματικά ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται μόνοι τους μέσα σε ένα νοσοκομείο, δεδομένου του ότι αυτές είναι και οι οδηγίες οι οποίες πρέπει να ακολουθηθούν. Και βέβαια, ένα άλλο ζητούμενο και θέμα που προκύπτει είναι και η μετάβαση από το σπίτι στον εργασιακό χώρο, στο νοσοκομείο, δηλαδή και πάλι πίσω. Ναι, μεν από τη μία να βιώνει κάποιος καταστάσεις εγκλισμού με την οικογένειά του, λαμβάνοντας βεβαίως όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας, και από την άλλη, ακόμα περισσότερο, σε περισσότερο βαθμό, να ζει μια κατάσταση επίσης δύσκολη και επίπονη στο νοσοκομειακό χώρο. Σαφώς, αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο, Λευτέρη, και νομίζω ότι όλοι έχουμε την εικόνα, το βίντεο αυτό το οποίο προβάλλαν τα μέσα, ναι, ενός υγειονομικού που επέστρεφε στο σπίτι του, έχω την αίσθηση ότι πρέπει να ήταν Ιταλός υγειονομικός, ο οποίος επέστρεφε στο σπίτι του και πήγε να τον πλησιάσει το παιδί του, να τον αγκαλιάσει το παιδί του και ο ίδιος αποτραβήχτηκε, δεδομένου του ότι θα έπρεπε να λάβει όλα τα μέτρα προστασίας προκειμένου να μην πλησιάζει το παιδί του μέχρι που να μπορέσει να απολυμανθεί για να πλησιάσει το παιδί του μετά από αρκετές προφανώς ή πολλές ώρες. Η αντίστοιχα, νομίζω ότι έχουμε ακούσει πολλές φορές μαρτυρίες ανθρώπων υγειονομικών οι οποίοι επιστρέφουν στο σπίτι τους και οι οποίοι ανησυχούν ιδιαίτερα στον πρώτο βήχα του παιδιού τους, μη τυχόν και έχουν γίνει οι ίδιοι φορείς και έχουν μεταδώσει τον ιό στην οικογένειά τους. Έχουν μεταδώσει ακριβώς. Επίσης, είναι οι πολλές ώρες απουσίας, πάρα πολλές ώρες απουσίας. Επίσης, είναι η ανησυχία γενικότερα της οικογένειας για την κατάσταση των οικείων υγειονομικών. Γενικότερα, δηλαδή, είναι μια επιβαρημένη κατάσταση σε όλη την οικογένεια. Κατάσταση, ξέρεις, η οποία έχει αποτυπωθεί και σε κάποιες έρευνες, οι οποίες έχουν ξεκινήσει και έχουν ολοκληρωθεί, θα έλεγα, στην Κίνα, όπου φαίνεται ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό υγειονομικών, σε ένα ποσοστό 71%, μια τεράστια έρευνα η οποία έγινε σε κινέζικο βεβαίως έδαφος, μπορούμε να την αναφέρουμε. Σε ένα ποσοστό λοιπόν 71% υπήρχαν συναισθήματα επίμονης θλίψης ουσιαστικά αυτή την περίοδο. Όπως επίσης και συναισθήματα άγχους σε ένα ποσοστό 45% στους υγειονομικούς. Όπως επίσης και διαταραχές ύπνου, δεδομένου του ότι ο ύπνος είναι και η διαταραχή μάλλον του ύπνου είναι και ο μεγάλος κερδισμένος σε όλους τους ανθρώπους και ιδιαίτερα στους υγειονομικούς αυτή τη χρονική περίοδο.
Θα έλεγα ότι είναι σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, σε ένα ποσοστό στην κινέζικη έρευνα που είπα προηγουμένως, σε ένα ποσοστό γύρω στο 30%, ένα στους τρεις Έτσι, δηλαδή, νομίζω είναι αποτελέσματα υγειονομικός. που συναντώνται πλέον σε όλο τον κόσμο. Δεν έχει να κάνει το ότι η Ακριβώς. έρευνα διεξήχθη στα κινέζικα Ακριβώς. όρια, γεωγραφικά όρια, και με φόντο Ακριβώς. βεβαίως την διάδοση του ιού. Αλλά Ακριβώς. αυτό που σκέφτομαι τόση ώρα, Νίκο, είναι το εξής, ότι κάθε Τετάρτη εδώ συζητάμε τις τελευταίες 3 εβδομάδες για τις επιδράσεις που μπορεί να έχει όλη αυτή η κατάσταση στην ψυχοσύνθεση όλων εμάς που μένουμε τελικά στο σπίτι μας. Έχεις πει για κατάθλιψη, για θλίψη. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω εάν όσον αφορά τους υγειονομικούς δημιουργεί και μια κατάσταση που θα παραταθεί και μετέπειτα σε μεγαλύτερο βαθμό τελικά συγκριτικά με εμάς που μένουμε με τις οικογένειές μας στο σπίτι. Έχω την αίσθηση ότι θα παραταθεί δεδομένου του ότι δεν σημαίνει ότι το τέλος αυτής της κατάστασης, της καραντίνας που ζούμε όλοι μας, θα σημάνει και το τέλος της κατάστασης συναγερμού η οποία υπάρχει στις υγειονομικές αρχές της χώρας μας, δεδομένου του ότι όλοι φοβούνται ένα δεύτερο πιθανό κύμα, το οποίο το απευχόμαστε βεβαίως να υπάρξει, ή όλοι φοβούνται το ότι θα υπάρξει μια κατάσταση αναζωπήρωσης ίσως μετά την περίοδο του καλοκαιριού. Νομίζω όμως ότι είναι μια πιεστική κατάσταση και πιεστική κατάσταση η οποία κρατάει στον χρόνο, ξέρεις. Άρα, στρες το οποίο κρατάει στον χρόνο λειτουργεί πολλαπλασιαστικά στον ψυχισμό μας, Λευτέρη. Πώς αντιμετωπίζετε αυτό, Νίκο? Πώς αντιμετωπίζετε αυτό? Ξέρεις, θα έλεγα ότι είναι πολύ πολύ σημαντικό να υπάρξει μια ισορροπία, όσο είναι δυνατόν να υπάρξει μια ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Πράγμα που είναι πολύ πολύ δύσκολο βεβαίως, ειδικά για ανθρώπους της πρώτης γραμμής, ειδικά για ανθρώπους οι οποίοι παλεύουν με τη συγκεκριμένη κατάσταση, μια δύσκολη κατάσταση, και οι οποίοι επιστρέφουν στο σπίτι τους βρίσκοντας μια οικογένεια που αντίστοιχα τους περιμένει με ανοιχτές αγκάλες και τελικά δυσκολεύονται ίδιοι να πλησιάσουν καν την οικογένεια. Νομίζω ότι σαφώς η βοήθεια αυτή, όποια βοήθεια μπορεί να προσφέρουμε εμείς ή απ' έξω, είτε χειροκροτώντας, είτε επικροτώντας, είτε με κάποιο τρόπο θαυμάζοντας, είτε με κάποιο τρόπο γράφοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πολλά επιβραβευτικά σχόλια για αυτούς τους ανθρώπους, σαφώς βοηθάει. Νομίζω όμως ότι το να αντιμετωπιστεί μια τέτοια κατάσταση είναι αρκετά δύσκολο. Ίσως είναι κάτι που όταν κάποιος είναι οπλισμένος με υπομονή και επιμονή θα την αντιμετωπίσει καλύτερα σε σχέση με κάποιον άλλον. Να είναι ωστόσο κάποιος έτοιμος ότι θα περάσει από μια δύσκολη ατραπό μέσα από αυτές τις καταστάσεις που είπαμε. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Η σκέψη μας πάντως είναι σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Συνεχίζουμε να το λέμε και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πραγματικά έχει γίνει μια πολύ μεγάλη εκστρατεία έτσι ώστε ο κόσμος να γνωρίζει τι περνούν τόσο το ιατρικό αλλά όσο και το νοσηλευτικό προσωπικό καθημερινά στις τάξεις του δημόσιου χώρου της υγείας. Είναι καλό να γνωρίζουμε τι περνάνε αυτοί οι άνθρωποι, να βρισκόμαστε στο πλευρό τους. Αλλά από εκεί και πέρα είπαμε να ανοίξουμε σήμερα και το κομμάτι της τηλεργασίας, γιατί όσο και αν απλό ακούγεται, από ό,τι φαίνεται έχει και τα θετικά της ωφέλη όσον αφορά τουλάχιστον την ψυχοσύνθεση, Νίκο. Γιατί πολλές φορές από αυτό εδώ το τηλεοπτικό βήμα είχαμε ανοίξει την ενότητα για το εργασιακό bullying. Δεν ξέρω πλέον μέσω της τηλεργασίας αν αυτό μειώνεται, αν εκμηδενίζονται τα ποσοστά, τι γίνεται. Ξείς, δεν ξέρω κατά πόσον εκμηδενίζονται τα ποσοστά. Έχω την αίσθηση ότι μειώνεται ωστόσο το εργασιακό bullying, δεδομένου του ότι μπορεί να λειτουργήσει απεγκλωβιστικά έτσι, για πολλά άτομα τα οποία βιώνουν δυσαρέσκεια στον εργασιακό του τομέα, ίσως λόγω ενός κακού, αυστηρού, προβληματικού, θα έλεγα, προϊσταμένου, είτε κάποιων προβληματικών συναδελφικών σχέσεων που μπορεί να υπάρχουν μέσα στον εργασιακό τομέα. Σαφώς όμως το εργασιακό bullying σημαίνει ότι, ειδικά κατά από αυτές τις συνθήκες, κατά από τις συνθήκες της εργασίας, σημαίνει ότι τελικά μπορεί να εξασκηθεί, αλλά διαμέσου πάντα του διαδικτύου. Έχω την αίσθηση ότι το διαδίκτυο, ή αν το θέλει διαφορετικά, η γεωγραφική απόσταση, η οποία μπορεί να υπάρχει μεταξύ ενός ανθρώπου ο οποίος εξασκεί bullying ή mobbing, όπως ήθιστε να το λέμε στον εργασιακό τομέα, και μεταξύ αυτού ο οποίος το δέχεται, δεδομένου ότι είναι μια αρκετά μεγάλη απόσταση, νομίζω ότι λειτουργεί θετικότερα σε σχέση με το να ήταν στον ίδιο εργασιακό χώρο, όπου εκεί πέρα τα αρνητικά, το αρνητικό συναισθηματικό φορτίο θα ήταν πολύ πιο μεγάλο από αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος το εξασκεί, από κάποιους ανθρώπους που το εξασκούν, προς τον άνθρωπο θύμα, ο οποίος θα δεχόταν μια τέτοια κατάσταση και θα πιεζόταν αρκετά στον προσωπικό και όχι μόνο στον προσωπικό τομέα και στον επαγγελματικό δηλαδή τομέα. Πάντως, για να πάμε και σε ένα τελευταίο θέμα λίγο πριν κλείσουμε, είναι κάτι το οποίο διαρωτάται και πολλοί κόσμος με τον οποίο συνομιλούμε τις τελευταίες μέρες, υπό τη σκέπη όλων αυτών των μέτρων και του εγκλεισμού που ζούμε και της καραντίνας.
το κατά πόσο τελικά το κομμάτι του ύπνου, Νίκο, είναι τόσο σημαντικό σε όλη αυτή την καθημερινότητα που περνάμε την πρωτόγνωρη. Όπως έλεγα προηγουμένως, Λευτέρη, νομίζω ότι ο ύπνος είναι και ο μεγάλος, ή μάλλον η διαταραχή του ύπνου είναι και η μεγάλη κερδισμένη σε αυτή την κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουμε όλοι. Δηλαδή, είχαμε στοιχεία μέχρι τώρα που έλεγαν ότι το 1 τρίτο περίπου των ανθρώπων, το 1 τρίτο των Ελλήνων μάλλον, είχαν περιστασιακή αϊπνία. Ή το 1 10 με 15% είχαν μια μόνιμη αϊπνία. Ωστόσο, έχω την αίσθηση ότι δεδομένου του ότι αυτή την περίοδο ο κυρκαδικός ρυθμός, δηλαδή ο ύπνος, ο ρυθμός του ύπνου και το πότε μένουμε ξύπνοι, έχει γενικότερα αλλάξει σε όλους μας, τότε νομίζω ότι οι διαταραχές του ύπνου είναι και περισσότερες. Όπως επίσης και η τηλεργασία την οποία ανέφερες προηγουμένως, έχει βάλει και αυτή το χέρι της, ούτως ώστε να μπορέσει η διαταραχή του ύπνου να γίνει ακόμη μεγαλύτερη. Όταν, για παράδειγμα, γιατί, η απόσταση από το γραφείο. Γιατί έτσι? Είναι, νομίζω, το δεδομένο ότι όταν η απόσταση από το γραφείο μέχρι το λάπτοπ ή μέχρι τον υπολογιστή μου μπορεί να είναι 5-10 μέτρα απόσταση, μέχρι το κρεβάτι, αν το θέλεις, μπορεί να είναι 5-10 μέτρα απόσταση, πολλές φορές δυσκολευόμαστε είτε να σηκωθούμε από το κρεβάτι είτε να σηκωθούμε από το γραφείο. Οπότε, αντίστοιχα, πολλές φορές έχουμε είτε υπερυπνία, πράγμα το οποίο πολύ συχνά παρατηρείται αυτή την περίοδο, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι ξυπνούσαν το πρωί 7 η ώρα, πήγαιναν στη δουλειά τους 8, είχαν μια εργασιακή μέρα από τις 8 μέχρι τις 2, μέχρι τις 3, μέχρι τις 4 το απόγευμα και επέστρεφαν στο σπίτι τους, τώρα μπορούν να κοιμούνται μέχρι τις 10, να ξεκινούν να εργάζονται στις 12, να συνεχίζουν να εργάζονται μέχρι τις 12 το βράδυ, τις 1 το βράδυ, έχει, ή αντίστοιχα έτσι, να κοιμούνται περισσότερο. Άρα λοιπόν υπάρχει μια διαταραχή στο κερκαδικό ρυθμό του ύπνου γενικότερα, στον ύπνο, στο ρυθμό αυτό τον οποίο κοιμόμαστε. Όπως επίσης, ένα άλλο χαρακτηριστικό που υπάρχει αυτή την περίοδο είναι ότι υπάρχει άγχος. Υπάρχουν πολλές πληροφορίες τις οποίες παίρνουμε από τα ΜΜΕ και τις οποίες ίσως στη διάρκεια της νύχτας, της ημέρας, επεξεργαζόμαστε συνεχώς, έτσι, με αποτέλεσμα ακριβώς, να χάσουμε τον ύπνο μας. Με τελικό αποτέλεσμα τελικά να χάνουμε τον ύπνο μας. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι ο ύπνος γενικότερα, μάλλον ο ύπνος, υπάρχει η διαταραχή αυτή η οποία υπάρχει στον ύπνο, δημιουργεί και περισσότερες, έτσι, επιβραδύνει όλες τις γνωστικές λειτουργίες μας. Άρα λοιπόν τελικά μας κάνει να μην είμαστε και τόσο αποτελεσματικοί. Αυτό μπορεί να συμβαίνει είτε στην περίπτωση της αϊπνίας, είτε στην περίπτωση της υπερυπνίας. Νίκο, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τις χρηστικές σου πληροφορίες και για όλα αυτά τα στοιχεία που μας δίνεις κάθε Τετάρτη. Περιμένουμε τα μηνύματα του κόσμου για να σχηματίσουμε τη νέα μας θεματολογία την επόμενη εβδομάδα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια